Μια πρωτοποριακή επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και το American Medical Center διήρκησε 30 ώρες και έγινε σε 12χρονο ασθενή με λευχαιμική νόσο. Σήμερα ο νεαρός είναι εντελώς καλά, χαμογελά και ονειρεύεται το μέλλον. Ο μικρός Διονύσης χαμογελά δίπλα από τους νευροχειρούργους Κυριάκο Παρασκευά και Δημήτρη Δραγούμη. Η δοκιμασία με την υγεία του πέρασε και πλέον είναι έτοιμος να ακολουθήσει τη συμβουλή του γιατρού του. Ο μικρός έπασχε από λευχαιμία, ενώ διαγνώστηκε και με μια άλλη σπάνια νόσο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρού βαθμού θωρακική μυελοπάθεια. Του προκάλεσε μεγάλη παραμορφωτική ανομαλία στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή κύφωση με αρκετές επιπλοκές. Οι γονείς αποφάσισαν να εμπιστευτούν την ιατρική στην Κύπρο και να μην πάνε στο εξωτερικό. Και ο μικρός υποβλήθηκε σε μια πρωτοποριακή και σπάνια επέμβαση στο American Medical Center. Έστηκε μια επέμβαση πολύωρη, στην οποία αναφερέθηκε πλήρως ο όγκος. Έγινε μια επέμβαση, η λεγόμενη εμπλοκ σπονδυλεκτομή, η οποία θεωρείται μια εξαιρετικά τεχνικής δυσκολίας επέμβαση, γιατί πρέπει να έχει επαφή με τον πνεύμονα, την αορτή, κλάδους της αορτής. Αφού αφαιρέθηκε ένα μεγάλο μέρος της σπονδυλικής στήλης, αντικαταστάθηκε από μόσχευμα που λήφθηκε από οστά του ίδιου του ασθενούς. Ο λόγος που δεν χρησιμοποίησαν ξένο μόσχευμα είναι διότι ο οργανισμός του ασθενούς θα το απέρριπτε όταν και εάν σε κατοπινό στάδιο χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Πήραμε μπερόνι από το δεξί πόδι του ασθενούς. Κατασκευάζει τα αγγεία της μπερόνης και τα φέρνεις πίσω στη σπονδυλική στήλη και τα συρράπτεις με τα αγγεία και τις φλέβες των μεσοπλεύριων αγγείων του πνεύμονα. Και την ίδια την μπερόνι την βάζεις στο σημείο του ελλείμματος που αφαίρεσαι στους σπονδύλους, για να μπορεί ο ασθενής να μην έχει μετά κύφωση ή σκολίωση ή οποιαδήποτε παραμορφωτική ανομαλία στη σπονδυλική στήλη. Ξενυχτούσαμε με τον Δόκτωρ Παρασκευά συνεχώς για να βρούμε την καλύτερη λύση για το παιδί, τις καλύτερες ισορροπίες για να παντρέψουμε και την ηλικία του και το μέλλον του και το καλύτερο αποτέλεσμα, δεδομένου του βεβαρημένου ιστορικού που είχε. Ένας πολύ μεγάλος χειρουργός, ο Ντομινίκ Ρόθενφλαχ, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτή είναι μια επέμβαση στην οποία ο χειρουργός χρειάζεται περισσότερο καιρό να συνέλθει από ότι ο ίδιος ασθενής. Χρειάστηκε μια περίοδος νοσηλείας, αποκατάστασης και πλέον ο Διονύσης μπορεί να ζει μια φυσιολογική ζωή. Το παιδί ήταν ουσιαστικά ο ακρογωνίος λίθος της όλης προσπάθειας. Και πιο πριν επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα και για τη διάρκεια της επέμβασης ήταν ουσιαστικά στρατιώτης. Όταν τον είδαμε να τρέχει, δεν ξεπληρώνεται αυτό το συνέστημα. Έφηβος, έτοιμος να αδράξει κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί στη μετέπειτα του ζωή και υγιέστατος. Η συγκεκριμένη επέμβαση διενεργείται σε περίπου 20 ιατρικά κέντρα παγκοσμίως.